Δεν ξέρω πώς ερωτεύεται ο καθένας μας τελικά και τι είναι αυτό που ερωτεύεται, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά είδη έρωτα. Εγώ ξέρω αυτά που έχω πάθει και έχω πάθει αρκετά. Είναι ο έρωτας, ας πούμε, γνωρίζεις έναν άνθρωπο και τον ερωτεύεσαι στην πορεία, όχι αμέσως. Είτε αυτό είναι φιλία που δεν μου έχει τύχει ποτέ, είτε είναι ένα άλλο timing στη ζωή. Είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας, βέβαια, το ανικανοποίητο που λέω εγώ, που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ένας κύκλος, είτε επειδή είναι ανέφικτο για... από απόσταση, από παράνομος έρωτας ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ο έρωτας ο προαποφασισμένος, που είναι ένα καινούριο intro στη ζωή μου. Αυτό που λες, λοιπόν, α, αυτόν θέλω. Δεν τον ξέρεις τον άνθρωπο, μπορεί να είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος του κόσμου. Όχι, αυτόν θέλω. Αυτόν θα ερωτευτώ. Και πας με τα μούτρα και πέφτεις. Και δεν ξέρω, κάνεις το σταυρό, ας πούμε, και λες, Απαναγία μου, να είναι αυτό που νομίζω. Συνήθως δεν είναι, βέβαια, τρώμε τα μούτρα μας. Αλλά θα δούμε τώρα. Υπάρχει, λοιπόν, και ο έρωτας ο πρώτος. Ο κεραυνοβόλος. Και θέλω να σας μιλήσω γι' αυτόν. Δεν ξέρω, έχετε ερωτευτεί ποτέ με την πρώτη ματιά? Συμβαίνει, είναι μόνο στις ταινίες, θεωρείτε? Α, συμβαίνει, ωραία, δεν είμαι εγώ τρελή. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω αυτή την ιστορία, η οποία ήταν κοντά σε ατύχημα, είναι αυτό. Είμαι 13 χρονών, θα πάω Δευτέρα γυμνασίου και παραθαρίζω, τότε είχαμε εξοχικό στη Βάρκιζα με τους γονείς μου και με την παρέα μου, τις φίλες μου εκεί πέρα που έχω κτλ. Οπότε η χαρά μας ήταν να πάμε, ας πούμε, μέχρι την τζελατέρια για να φάμε ένα παγωτό ή να πιούμε μια πορτοκαλάδα και να γυρίσουμε σπίτι γρήγορα, γρήγορα, καλοκαίρι. Είναι εντάξει, καθόμασταν λίγο και μέχρι τις 10, μία φορά την εβδομάδα. 13 τότε, στα 13 δεν βγαίναμε. Λοιπόν, μία μέρα, ένα απόγευμα που έχουμε πάει στην γνωστή τζελατέρια, είμαι με την κολλητή μου και μιλάμε και τα λοιπά και χαζολογάμε και βλέπουμε τον κόσμο που πηγαίνει, έρχεται με τα ποδήλατα, γιατί αυτές οι ηλικίες ήταν εκεί τότε. Ακούμε μια φοβερή φασαρία από μηχανές και σκάνε 10 εντούρο, οι οποίες μέχρι να σκάσουν, να σταματήσουν, έχουν πάει πάνω κάτω την παραλιακή, στη Βάρκιζα, που δεν έχει πολύ κίνηση, με σούζες και παντιλίκια τρελά. Έχουμε μείνει τώρα κάτι πιτσιρίκια έτσι. Λέμε, τι είναι αυτό που έρχεται? Και κατεβαίνουν 10 παλικαράκια, 17 τότε χρονών, αλλά μεγάλοι, 13 εμείς. Και έρχονται και αρχίζουν και γίνεται μια φασαρία στην τζελατέρια, έγινε χαμός, τσουτσουρώσαμε όλοι, λέμε, τι είναι αυτό, τι γίνεται? Και έτσι όπως είναι η παρέα, ας πούμε, και κάθεται και μιλάει 10 αγόρια. Έχω έναν πλάτη εγώ, είμαι, ας πούμε, στα 2 μέτρα και κάθομαι σε ένα τραπεζάκι και του κάνουν οι φίλοι του έτσι και γυρνάει και με κοιτάει. Και εκείνη τη στιγμή παθαίνω το εξής. Σε κλάσματα δευτερολέπτου νιώθω ότι έχω κοκκινήσει, ασπρίσει, έχω πυρετό, υποθερμία και υδρώνω. Ξεκινάει κάτι από τα δάκτυλα των ποδιών μου που φτάνει, ανεβαίνει σαν να καίγεται και εγώ με σύγκορμη και σκάει εδώ στο ηλιακό πλέγμα και την καρδιά μου εδώ. Και αρχίζω να τρέμουν τα χέρια μου και να γελάω κατά... Αυτό που είναι κάτι σαν κλαυσίγελος μεταξύ γέλιου και πόνου. Και τι έπαθα? Νομίζω ότι έπαθα κανονικά εγκεφαλικό. Δηλαδή ήταν κανονικά ατύχημα. Αυτό το ατύχημα το έζησα ακριβώς έτσι ως ατύχημα. Γιατί βέβαια ήταν ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος. Ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος να γνωρίσω εγώ στα 13 μου. Από όλες τις απόψεις. Ήταν όλο λάθος. Αλλά για κάποιο μαγικό λόγο κοιταχτήκαμε και ήταν αυτό. Και όχι, δεν ήταν, δεν είχε happy end, βέβαια, γιατί ήμουνα ερωτευμένη μαζί του μέχρι τα μπούνια, σε σημείο που δεν καταλάβαινα, δεν έβλεπα, δεν αναγνώριζα τίποτα. Αλλά θα μου πεις, έτσι είναι ο εφηβικός έρωτας, μου λέγανε είσαι καψούρα. Εκ των υστέρων λέω, δεν ήμουνα καψούρα, νομίζω ότι ήμουν πραγματικά βαθιά ερωτευμένη με έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που έβλεπα εγώ. Σαφέστατα. Έφαγα τόσες απορρίψεις. Ο πρώτος έρωτας, να τρώω τέτοια χαστούκια. Και μιλάμε, ήμουνα στο ανικανοποίητο μέχρι και τα 19 μου, που πια τον έβλεπα, κάθε φορά που τον έβλεπα έτρεμα, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα και φανταζόμουν ότι θα κάνω μια σχέση μαζί του κανονική. Ποτέ δεν έκανα κανονική σχέση μαζί του. Γιατί ήταν από αυτά τα αγόρια που δεν κάνουν σχέσεις, που πολλές, που είναι ωραίος της παρέας, που όλο αυτό. Και εγώ, η πρώτη μου γνωριμία με τον έρωτα ήταν αυτή. Αυτό που δεν μπορεί να εκπληρωθεί, που δεν μπορεί να υπάρχει, που δεν ποτέ απομυθοποιείται. Μου είχε πει κάποια στιγμή η ψυχολόγος μου, δεν μπορείς να είσαι με έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχεις εκεί ψηλά. Για τους δικούς σου λόγους. Πρέπει να τον κατεβάσεις, εδώ που είμαστε, εδώ πέρα, μαζί είμαστε, για να μπορέσετε να συνδεθείτε. Γιατί τον έχεις μονίμως ο Μπρατ Πιτ, ας πούμε.
Κάτι το οποίο θεωρείς μέσα στο κεφάλι σου ανέφικτο. Εγώ έτσι θεωρούσα αυτόν τον άνθρωπο. Τον πιο έξυπνο, τον πιο ωραίο, τον πιο μάγκα. Τον καλύ... Δεν υπήρχε τίποτα τριγύρω μου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν το τίποτα. Σαχλές. Με αποτέλεσμα, μέχρι τα 19 μου, εγώ να προσπαθώ και να έχω αιμονή να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Υπό την έννοια συναισθηματική ολοκλήρωση, όχι ολοκλήρωση οτιδήποτε άλλο. Σαφέστατα τον πρώτο μου. Σε όλα. Το πρώτο φιλί, πρώτη φορά που έκανα σεξ, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά εκεί που έλεγα, εξαφανιζότανε. 6 μήνες μετά, πίσω. Να, εγώ τρέμουν τα πόδια μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσα ποτέ να το εκλογικεύσω. Θυμάμαι ότι η μαμά μου καθόταν δίπλα μου να κλαίω. Το κλάμα που έχω ρίξει. Το πόσο έχω σουρθεί, παρακαλέσει. Το τι ξεφτιλίκι έχω ζήσει, Χριστέ μου, με τον πρώτο έρωτα. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι μετά από πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας και πια, εντάξει, δεν μ' ακουμπάει. Εννοείται, από τα 19 και μετά κάπως πήγα αλλού. Γύρισα την προσοχή μου σε άλλα πράγματα. Πάντα τον αγαπώ, δεν το συζητώ. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα, γιατί συνειδητοποίησα και μετά από ψυχανάλυση ότι έχουμε όλοι ένα ραντάρ εδώ, το οποίο έτσι ένα λέιζερ κάνει ζζζ, και βρίσκομαι σε ένα χώρο, ας πούμε, που έχει 400 ανθρώπους μέσα και λέω ζζζ, τον, το πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορώ να έχω. Αυτό που δεν μπορώ, το ανικανοποίητο. Θεωρώ ότι ο τρόπος που εισάγεται ο έρωτας και το τι είναι και αυτή η ρομαντική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων στη ζωή είναι καθοριστικό. Εμένα με καθόρισε πάρα πολύ. Σε σημείο που εκεί που ερωτεύομαι είμαι τάβλα και λέω όχι, δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να συμβεί, και όλα τα υπόλοιπα να φέρομαι πολύ άσχημα σε ανθρώπους άλλους. Δηλαδή πλήρωσαν τον πρώτο μου έρωτα πάρα πολλά αγοράκια κατόπιν. Αλλά νομίζω ότι... Έτσι εξηγώ εγώ τη συμπεριφορά μου την ερωτική πια, το πώς. Και νομίζω ότι σε όλους συμβαίνει αυτό. Δεν κάνουμε συνειδητές επιλογές όταν ερωτευόμαστε. Είναι αυτό που ακούσαμε να μας λένε για το ασυνείδητο. Έρχονται οι οδηγίες από εδώ κατευθείαν, τάγκ. Μάλλον έχουμε κάποιο συμβόλαιο να λύσουμε στην επόμενη ζωή, να το ικανοποιήσουμε για να πάμε παρακάτω. Και όπως μου λέγε πάλι ψυχολόγος μου, μου λέγε Μαρία, ποιο είναι το αφεντικό. Στη Μαρία, ποιο είναι το αφεντικό. Λέω. Το μυαλό μου. Ποιο μυαλό σου. Εσύ είσαι το αφεντικό, έχεις τόσα όργανα πάνω σου. Και εσύ είσαι υπεύθυνη για τον εαυτό σου. Και θα πεις στο μυαλό, η Μαρία λέει στο μυαλό να πεις στην καρδιά. Πώς γίνεται αυτό, ρωτάω εγώ, ο πρακτικός άνθρωπος. Πώς γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται. Οπότε το αφήνω να συμβαίνει. Κάθε φορά το ίδιο. Τείχος πάνω. Γκάκ, κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό που είπα στην αρχή. Δεν θα τον σπάσω, δεν θα τον ρίξω αυτόν τον τοίχο. Ελπίζω. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Έτσι ήθελα λίγο να πω λίγο απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ, που ανοιχτήκατε την πολυλογία μου. Ελπίζω να τα πήγα καλά και να περάσετε έτσι λίγο καλά.